μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Λιγότερες παροχές και περισσότερες μεταρρυθμίσεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών μιλώντας στο Action 24. Αναμένουμε τα στοιχεία για τα έσοδα από τον τουρισμό για να αποφασίσουμε τα μέτρα στήριξης. Στόχος η επενδυτική βαθμίδα και η πάταξη της εσχροκέρδειας. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Εύρο και Ροδόπη. Μένεται για 10η ημέρα η πυρκαγιά. Στόχος να μην πληγεί ο κεντρικός πυρήνας του δάσους της Δαδιάς. 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά νέων μέσων πυρόσβεσης. Προανήγγειλο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο Άξιον 24. Στο Market Pass και τα καλάθια για την αγορά τροφίμων και σχολικών από το 2024, δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης στο Action 24. Αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς από τη νέα χρονιά. Σύγκρουση για τις νέες ταυτότητες και τη συνωμοσιολογία. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων. Πολίτες πέφτουν στα αστυνομικά τμήματα για να αλλάξουν τη ταυτότητα πριν ισχύσουν οι καινούργιες. Κόντρα στον αέρα του Action 24. Μικρό καλάθι παροχών, αλλά μεγαλύτερο για τις μεταρρυθμίσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Action 24. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, αναμένονται τα στοιχεία εισόδων του τουρισμού τον Αύγουστο, προκειμένου να αποφασιστούν τα μέτρα στήριξης που θα υπάρξουν και τα οποία θα απευθύνονται στα ευάλωτα νοικοκυριά. Ο οικονομικός μας συντάκτης Βασίλης Πανός βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, ο οποίος θα μας πει τι είπε ο Υπουργός. Βασίλη, ένας από τους στόχους είναι και η επενδυτική βαθμίδα. Βεβαίως, Ιωάννα, να τα πάρουμε από την αρχή όμως. Θα πρέπει να πούμε πως ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην εκπομπή Action τώρα, ο κ. Χατζηδάκης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δούμε κάποια μέτρα που θα ανακοινωθούν κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, το εύρος των οποίων θα αποφασιστεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς περιμένουν να δουν ποιο θα είναι η υπεραπόδοση από τα έσοδα του τουρισμού, ο οποίος τελειώνει σε λίγες μέρες, 28 Αυγούστου έχουμε σήμερα. Όμως αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι οι όποιες ανακοινώσεις υπάρξουν από τον Πρωθυπουργό θα έχουν να κάνουν κυρίως με μεταρρυθμίσεις και λιγότερο με παροχές. Τώρα θα πρέπει να σου πω πως έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ο κ. Χατζηδάκης στο κομμάτι που αφορά στην επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία, να σημειώσουμε ότι η πρώτη ημερομηνία είναι μία ημέρα πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, συγκεκριμένα στις 8 Σεπτεμβρίου από τη γερμανική DBRS. Είπε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ότι αυτό που θέλει η ελληνική κυβέρνηση είναι να δώσει το στίγμα προς τα έξω ότι είναι μια σοβαρή κυβέρνηση που κρατάει τα οικονομικά σωστά και κάνει στη διαχείριση. Αυτός είναι ο στόχος της και εξήγησε μάλιστα μιλώντας στην Τώρα Κουρτροκόη και τον Νίκο Υποφάντη τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα για όλους εμάς. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για την ενημέρωση και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη. Δεν είναι τόσο σημαντικό το δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο υπάρχει, ναι, αλλά είναι στο επίπεδο των στόχων που είχαν τεθεί. Ότι το πακέτο αυτό δεν θα είναι μεγάλο σε παροχές, αλλά το πακέτο της ΔΕΘ, mm-hmm, θα είναι μεγάλο όμως σε μεταρρυθμίσεις. Και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις να πάει πιο γρήγορα η οικονομία, να έχουμε μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον κρατικό μηχανισμό. Τα επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα στις τράπεζες να δανείζονται χαμηλότερα, mm-hmm, να δανείζουν χαμηλότερα επιτόκια, ναι, χαμηλότερα και ευκολότερα, και επίσης ότι μπορεί να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα περισσότερες, διότι στέλνουν ένα μήνυμα ή και αξιολόγησης, ναι, με την επενδυτική βαθμίδα ότι η Ελλάδα έχει ανέβει σκαλιά παραπάνω και επομένως είναι ασφαλές να επενδύει κανείς στη χώρα μας.
Σε πυρηνοκλειό βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, για 10η ημέρα ο ευρώς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδωσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για άλλο ένα βράδυ. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό που βρίσκεται βορειοδυτικά της περιοχής Κοτρονιά Ευρού προς τη Δαδιά. Εκεί στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τους πυροσβέστες να δημιουργούν μια γραμμή άμυνας ώστε να ανακοπεί η πορεία του μετώπου προκειμένου να μην περάσει στο μικρό πυρήνα της Δαδιάς. Σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολη που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, όπως είπε στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24, θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας. Για 10η ημέρα ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται στον Εύρο. Όλο το βράδυ πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να σώσουν το δάσος της Δαδιάς και να περιορίσουν τα 3 μέτωπα στην περιοχή της Λευκύμης. Όλος ο αγώνας που δόθηκε το βράδυ ήταν βορειοδυτικά της περιοχής Κοτρονιά, μιλάω για το κομμάτι που βρίσκεται προς τη Δαδιά. Η πυρκαγιά αυτή αντιμετωπίζει 2 σημαντικές δυσκολίες. Η πρώτη είναι αυτή που βλέπει προς το μικρό πυρήνα του δάσους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις θα υπάρχει νότιος άνεμος, ο οποίος εάν είναι πολύ δυνατός, εάν είναι μερικές ανέμου πάνω από τα τεμποφόρ, ενδέχεται να μας περάσει την πυρκαγιά μέσα στο πυκνό αυτό δάσος. Το μέτωπο της Δαδιάς είναι αυτό που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και χιλιόμετρα πυκνού δάσους, με τα σημεία να είναι δύσβατα για τις επίγειες δυνάμεις και όλη η προσπάθεια να γίνεται κυρίως από τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή είναι αυτή της Δαδιάς. Είναι μια πυρκαγιά η οποία έχει έντονη δραστηριότητα από την πρώτη στιγμή. Η δραστηριότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πυκνά σημεία, δύσβατα σημεία, τα οποία έχουν τεράστια βιομάζα. Οι άνεμοι από την πρώτη στιγμή που έπαιναν στην περιοχή και έδωσαν τεράστιες διαστάσεις στην πυρκαγιά ήταν πάρα πολύ ισχυροί. Τουλάχιστον 15.000 κάτοικοι στον Εύρο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά από μηνύματα που εστάλησαν από το 112. Πάνω από 15.000 κόσμος μετακινήθηκε, εκενώθηκαν περιοχές, πάνω από 33 οικισμοί με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Όπως ανακοίνωσε στο Άξιον 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, την προστασία των δασών και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και των πτυτικών μέσων αεροπυρόσβεσης θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 400 εκατομμύρια για αντιπυρικές ζώνες. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο είναι το πρόγραμμα Αιγής, που αγοράζουμε ελικόπτερα, ειδικά για πυρόσβεση και άλλα συστήματα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την πολιτική προστασία με συστήματα πυρόσβεσης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει πάνω από 500 εκατομμύρια και ταυτόχρονα το ΕΣΠΑ, έρχεται και το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι και αυτό της αρμοδιότητάς μου, που δίνει άλλα 750 εκατομμύρια πάλι για το πρόγραμμα Αιγής για την πολιτική προστασία. 1,8 δισεκατομμύρια, τα οποία θα αυξηθούν και θα γίνουν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Στον Εύρο, στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με θελοντές, πυροσβέστες και άνδρες των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα. Διπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη σήμερα στην Αλεξανδρούπολη για μια πρώτη αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά. Πάμε στην ανταποκρίτρια του Άξιον 24, Κατερίνα Καλεντερίδου, για να μας ενημερώσει. Ενώ Κατερίνα, στη συνέχεια να μας πεις και τι κατάσταση επικρατεί στην περιοχή. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, Ιωάννα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα από τον Εύρο. Πολύ σωστά. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι συναντήσεις των Υπουργών και των Γενικών Γραμματέων που έχουν βρεθεί στην πρωτεύουσα του Εύρου και στο νότιο τμήμα του Εύρου και στο κεντρικό, προκειμένου να δουν από κοντά και να αποτιμήσουν την κατάσταση. Έχουν χωριστεί σε κλιμάκια, αν μου επιτρέπετε ο όρος, έτσι ώστε να κάνουν συναντήσεις. Ο κύριος Βορύδης τώρα, πριν από λίγη ώρα, ολοκλήρωσε τη συνάντηση που είχε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία συνάντηση η οποία κράτησε για περισσότερες από 2 ώρες και στη συνέχεια αναχώρησε για την περιοχή της Δαδιάς, όπου θα δει από κοντά και θα ενημερωθεί εκτενώς για το μέτωπο που ακόμα μένεται. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, μαζί με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Στράκη Σταθή Κωνσταντινίδη και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Κελέτση.
με τα επιμελητήρια της περιοχής, με αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω συναντήσεις. Το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις Ιωάννα, την επόμενη μέρα φαίνεται πια, αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος της κατάστασης. Κατερίνα, ποια είναι τα πύρινα μέτωπα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, ποια απασχολούν κυρίως τις πυροσβεστικές δυνάμεις? Ιωάννα, το είπατε και εσείς πολύ σωστά, το κύριο μέτωπο και οι προσπάθειες που επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκεται στην Κοτρονιά Εύρου. Είναι μια περιοχή προς την Δαβιά. Εκεί λοιπόν γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτή την ώρα προκειμένου να ανακοπεί η πορεία του μετώπου για να μην περάσει στο μικρό πυρήνα της Δαβιάς. Υπήρχαν αρχικοί φόβοι, το ακούσαμε και χθες, το ακούσαμε και προχθές, για την φορά του ανέμου. Φαίνεται ότι δεν άλλαξε τελικά, δεν είναι νότιος προς τη Δαβιά, όμως εξακολουθεί να πνέει στα 4 με 5 μποφόρ. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Στις 4 το απόγευμα αναμένεται βοήθεια από την Γαλλία με ένα αέρια αεροσκάφη και στις 8 το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη θα φτάσει ένα αέρια βοήθεια από την Ισπανία. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τέλος το Market Pass αλλά και τα καλάθια για την αγορά τροφίμων από το 2024. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης στην πρωινή ζώνη του Action 24. Μαζί μας είναι πάλι ο οικονομικός μας συντάκτης Βασίλης Πανός για να μας πει περισσότερα. Βασίλη. Και αυτό, Ιωάννα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι από το οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2024 θα κληθούν οι κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν τις πολιτικές παροχών που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε λόγω της ενεργειακής κρίσης είτε λίγο της κρίσης κορονοϊού. Αυτό είναι απόφαση των χωρών της Ευρωζώνης και αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν ήταν σαφές ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Παπαθανάσης, θα έλεγε πως είναι απίθανο το 2024 να έχουμε ένα νέο Market Pass. Αντιθέτως, αυτό που είπε ο κ. Παπαθανάσης είναι πως η κυβέρνηση προωθεί πολιτικές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στην ακρίβεια, τα νοικοκυριά μέσω της αύξησης των εισοδημάτων. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση. Φέραμε αναχώματα το καλάθι του νοικοκυριού. Τώρα ξεκινά και ένα καλάθι για τα σχολικά είδη, όπως γνωρίζετε. Δούλεψε, κράτησε τις τιμές. Είχαμε το Market Pass. Από εδώ και πέρα έχουμε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω και φορολογικών απαλλαγών με τον νόμο τον οποίο ψηφίσαμε. Επομένως, θα έχουμε αυτό το πακέτο των 4,4 δισεκατομμύρια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Να θυμίσω πάλι ότι η πρότασή μας ήταν για 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 9,1, υλοποιήσαμε το 50%, έχουμε άλλο 50% να υλοποιήσουμε κατά την τετραετία. Άλλωστε θέλουμε να πετύχουμε 1.500 ευρώ μέσο μισθό για τον ιδιωτικό τομέα και 950 ευρώ κατώτατο μισθό. Και θα το πετύχουμε, διότι ό,τι είπαμε το κάναμε πράξη. Ναι. Το αδιαχώρητο επικρατεί, κυρίες και κύριοι, έξω από τα αστυνομικά τμήματα ανά την Ελλάδα, από πολίτες που επιθυμούν να επανεκδώσουν τις παλιές ταυτότητες, προκειμένου να μην παραλάβουν τις νέες ψηφιακές. Ουρές σχηματίζονται από πολίτες κάθε ηλικίας, περιμένοντας για ώρες κάτι όμως που θα σταματήσει, καθώς ξεκίνησαν τα ραντεβού. Συνδεόμαστε ζωντανά με τη Θεσσαλονίκη για την Ανδρονίκη Ζαφυρίου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Ανδρονίκη. Τεράστιες είναι πλέον, να σου πω, Ιωάννα, οι λίστες αναμονής για αυτούς που θέλουν να βγάλουν τη νέα ταυτότητα. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό? Τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρούμε έντονη την αύξηση του κόσμου που βρίσκεται έξω από τα αστυνομικά τμήματα όλης της Θεσσαλονίκης, κυρίως των μεγαλύτερων τμήματων, για να παραλάβουν τις ταυτότητές τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Στους αστυνομικούς λένε οι περισσότεροι ότι θέλουν να αλλάξουν γιατί πέρασαν τα χρόνια, έχουν ήδη φθαρεί αρκετά οι ταυτότητες που έχουν μέχρι στιγμής, ενώ άλλοι είναι και αυτοί που πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας και υποστηρίζουν ότι οι νέες ταυτότητες, οι ψηφιακές, θα περιέχουν το τσιπάκι και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν να παρακολουθούνται συνεχώς. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σπέβδουν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα και ζητούν γρήγορα να αλλάξει η ταυτότητά τους. Αυτό όμως επιβάρυνε πάρα πολύ τα αστυνομικά τμήματα, γιατί οι άνθρωποι πήγαιναν από πάρα πολύ νωρίς, από τις 6 ώρα το πρωί πολλές φορές, πριν καν ανοίξουν ακόμη τα αστυνομικά τμήματα, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές και πάρα πολλές φορές και εντάσεις. Τώρα όμως αυτό που έχουν κάνει στα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης, στα περισσότερα τουλάχιστον, είναι να κλείνουν
πλέον ραντεβού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και μεγάλες λίστες αναμονής, με το επόμενο ραντεβού στα περισσότερα να είναι το Νοέμβριο. Δηλαδή, κάποιος που θα θέλει να βγάλει την ταυτότητά του, να αλλάξει ταυτότητα δηλαδή που έχει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να περιμένει μέχρι το Νοέμβριο. Είναι αρκετή και πάλι η κίνηση, καθώς πολλοί είναι αυτοί που σπέβδουν για να βγάλουν την ταυτότητα. Βέβαια, αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι αστυνομικοί πλέον είναι να δίνουν έμφαση σε αυτούς που χρειάζονται την ταυτότητα, γιατί θα πρέπει να ταξιδέψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν πρέπει να περιμένουν σε μια τόσο μεγάλη αναμονή. Ανδρονίκη, θέλω να σου πω ότι στις 3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και μια διαδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τους υποστηρικτές αυτών των συνωμοσιών, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρονίκη, για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα των ταυτοτήτων στην εκπομπή Άξιον Τώρα ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος. Αν δεν έχεις το Χριστό μέσα σου, έρχεται ο διάβολος. Είτε το έχει ταυτότητα, είτε όχι. Επομένως, οι πράξεις μας, οι σχέσεις μας με το Θεό εξασφαλίζουν και την αιωνιότητα και την απομάκρυση του πειρασμού. Ούτε οι ταυτότητες, ούτε τα τσιπάκια, ούτε τα ντεπάκια, ούτε τίποτα άλλο είναι να φοβηθεί κανείς όταν έχει το Χριστό μέσα του. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24 ο εκπρόσωπος τύπου των Σπαρτιατών Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και ο συγγραφέας Πέτρος Τατσόπουλος για τις ταυτότητες. Υπάρχει η εύλογη απορία ότι θα υποκλαπούν τα προσωπικά δεδομένα τη στιγμή την οποία θεωρείται ότι είναι εκ του περισσού το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες να επιβληθεί υποχρεωτικώς η ψηφιακή ταυτότητα, δεδομένου επίσης ότι υπάρχει αμφιβολία αν αυτό είναι επιβεβλημένο υποχρεωτικώς σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν υπάρχει κανένας είδους χάραγμα, ξεκινάω από τα πιο φεδρά δηλαδή, χάραγμα θηρίου ή άλλα στοιχεία προσωπικά, είναι ταλεκουάλε, θα είναι ταλεκουάλε με όλες τις ταυτότητες που θα υπάρχουν στη ζώνη του Σέγγεν. Η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα στις 5 Σεπτεμβρίου κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου. Στόχος και των δύο πλευρών είναι η διατήρηση του θετικού κλίματος που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να προετοιμάσουν τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν τον Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ. Με τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάνα κυριαρχεί στον τουρκικό τύπο για το πρώτο βήμα στην επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κάνουν λόγο τα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Στη σχέση που έχουν αναπτύξει οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στέκεται η Χουριέτ, ενώ η ακύρωση στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο και από τις δύο πλευρές επιβεβαιώνει τη θετική διάθεση Αθήνας και Άγκυρας, τονίζει η Μιλιέτ. Συνεχίζεται διαδικασία διαλόγου στο Αιγαίο. Το πρώτο βήμα της νέας σελίδας. Επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού στην Τουρκία. Εκεί θα φανούν οι προθέσεις των Τούρκων. Είχαμε μια ησυχία μετά το Βίλνιους, η οποία υπήρξε μια τεράστια παραφωνία. Αναφέρομαι στο γεγονός της Πύλας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24, τα επεισόδια στην Πύλο της Κύπρου δεν έχουν αλλάξει τον προγραμματισμό. Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, θα μπουν οι βάσεις για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας τον ερχόμενο Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε τουλάχιστον αυτή τη ρητορική που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο με τους πυράβλους που θα μας στείλουν και θα έρθουν ένα βράδυ κλπ. Στην Κύπρο βλέπουμε ότι υπάρχει μια προκλητικότητα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην παρούσα συνάντηση δεν θα συζητηθεί η βαριά ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Με την Άγκυρα να ζητά λύση πακέτο, η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η μοναδική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, οι δύο υπουργοί θα εξετάσουν τα βήματα που έχουν γίνει στον άξονα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη λεγόμενη θετική ατζέντα, ενώ επιτάπητος θα τεθούν και οι περιφερειακές εξελίξεις. Στη γειτονική χώρα αναμένεται να βρεθεί το επόμενο διάστημα και ο Νίκος Δένδιας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να επισκέπτεται τις σεισμόπληκτες περιοχές μαζί με τον Τούρκο ομολογό του Γιασάρ Γκιουλέρ. Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Η πολιτική μας συντάκτρια Κατερίνα Κανάκη θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Κλείδωσε και επίσημα λοιπόν το νέο κρίσιμο τετ-α-τετ του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τις 18 Σεπτεμβρίου. Να σας πω ότι τη συνάντηση αυτή θα προετοιμάσουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών. Αυτό που επεσήμανε
πριν από λίγα μόλις λεπτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είναι ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να είναι συνεπής στο χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στο Βίλνιους. Και μάλιστα να σας πω, Ιωάννα, που ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα προστέρχεται σε αυτή τη συζήτηση χωρίς την παραμικρή διάθεση υποχώρησης από κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά με σαφή διάθεση να συνεχιστεί ο διάλογος. Και ανακοίνωσε βεβαίως πως κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών δεν θα προετοιμαστεί μόνο η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, αλλά και η επικείμενη διοργάνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα να σας πω, Ιωάννα, ότι όσον αφορά στο μέτωπο των πυρκαγιών, ανακοινώθηκε από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου πως η πολυαναμενόμενη προημηρησία στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη, κατόπιν βεβαίως πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, αλλά και μετά από σχετικά αιτήματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αυτό που επεσήμανε ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι η κυβέρνηση αναμένει γόνιμο διάλογο, αλλά και κατάθεση προτάσεων από την πλευρά των κομμάτων. Και μάλιστα να σας ενημερώσω ότι θα υπάρξει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη αναφορικώς με την αποκατάσταση των βασών, Ιωάννα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Πράγματι, θα προετοιμαστεί και η επικείμενη νέα συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς και η επικείμενη, μετά από κάποιους μήνες προς το τέλος του έτους, στη Θεσσαλονίκη, διοργάνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες λαμβάνονται σε μια περίοδο που ενισχύεται κάθε μέρα, κάθε μήνα και περισσότερο η χώρα μας και οικονομικά και γεωπολιτικά. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες βράδυ με πυροβολισμούς έξω από το 16ο λύκειο στους Αμπελοκήπους. Τραυματίστηκαν μία 20χρονη και ένας 32χρονος. Αυτό που ερευνά τώρα η αστυνομία είναι αν ο 32χρονος Αλβανός που τραυματίστηκε και είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών ήταν το θύμα μιας μαφιόζικης επίθεσης και η κοπέλα η παράπλευρη απώλεια. Συνδεόμαστε ζωντανά με την περιοχή και τον Κωνσταντίνο Καλογερά για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε. Ιωάννα, χθες, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, εδώ επί της συμβολής των οδών Πανόρμου και Λαρίσης, ακριβώς έξω από το 16ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, άγνωστοι άνοιξαν πυρ, εκτόξευσαν πάνω από 5. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Στον Ερυθρό Σταυρό. Σε ακούμε, όπου ναι, Κωνσταντίνε. Χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Εμείς σε ακούμε, συνέχισε το ρεπορτάζ. Πήρε εξιτήριο. Ο 32χρονος πήρε εξιτήριο, η 20χρονη παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη καθώς χρειάστηκε να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση στο πόδι της. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι αρχές εξετάζουν αυτή την ώρα αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δουλεύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τις δράσεις. Ενώ η 20χρονη φαίνεται πως δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό, απλώς τυχαία βρέθηκε να διασχίζει τον δρόμο, Ιωάννα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Τώρα τραγωδία στην άσφαλτο είχαμε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο 20χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καρφωθεί σε δέντρο. Ο νεαρός βρήκε τραγικό θάνατο ενώ μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 20χρονη φίλη του. Στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Ραφαήλ Κάμπερ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ραφαήλ. Ιωάννα, το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στις 4 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του πρώην Πικ Παβούλας, με έναν 20χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο και την επίσης 20χρονη φίλη του να δίνει μάχη για τη ζωή της. Ο 20χρονος οδηγός για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να ξεφύγει της πορείας του και να καρφωθεί σε δέντρο. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβησε τα δύο νεαρά άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Ασκληπείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 20χρονου. Ενώ η 20χρονη φίλη του νοσηλεύεται βαριά, τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Την προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η τροχέα, η οποία αναζητεί κάμερες ασφαλείας, βίντεο δηλαδή, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφια ξύπνησε μνήμες από την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Και τα δύο παλικάρια έπεσαν θύματα της οπαδικής βίας. Σήμερα οι γονείς του άτυχου Άλκη μίλησαν στην εκπομπή Άξιον Τώρα, ενώ η μητέρα του αποκάλυψε πως μόλις ενημερώθηκε για τον άδικο χαμό του 29χρονου, επικοινώνησε αμέσως με τους γονείς του. Όπως είπε, θα είμαι πάντα στο πλευρό τους όσο μπορώ.
Η άγρια δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφια ξύπνησε τις νοπές μνήμες των γονιών του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού. Η μητέρα του άτυχου Άλκη, μιλώντας στο Άξιον 24, αποκάλυψε πως μόλις έμαθε για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια, αμέσως επικοινώνησε με τους γονείς του Μιχάλη για να του συμπαρασταθεί. Μόλις το πληροφορήθηκα, ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί τους. Επικοινώνησα και με τον πατέρα και με την μητέρα για να εκφράσω άμεσα την συμπαράστασή μου, να τους δώσω κουράγιο, δύναμη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα είμαι πάντα στο πλευρό τους όσο μπορώ και ό,τι μπορώ να τους προσφέρω. Ο πατέρας του Άλκη ήλπιζε, όπως λέει το παιδί του, να είναι το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας. Όμως τα γεγονότα τον διέψευσαν. Είχα το δυστύχημα να είμαι ο πατέρας του Άλκη, του αδικοχαμένου Άλκη. Ήλπιζα ότι ο Άλκης θα είναι το τελευταίο θύμα. Φώναζα όλο αυτό το πέρα το διάστημα προς κάθε κατεύθυνση. Δυστυχώς κάποια αυτιά δεν ακούσανε το μήνυμά μου. Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις φωνές μας. Πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την καταπολέμηση της βίας. Ο πατέρας του Άλκη ρίχνει ευθύνη ακόμα και στον εαυτό του, λέγοντας πως αν η κοινωνία δεν αλλάξει, δυστυχώς θα συνεχίσουμε να χάνουμε παιδιά από την οπαδική βία. Φταίω και ακόμη και εγώ σε αυτό το πέρα το γεγονός. Γιατί? Γιατί, δηλαδή στην δολοφονία του Μιχάλη, γιατί δεν έκανα και εγώ σωστά για να φτάσουμε σε αυτό το πέρα το σημείο, γιατί θεωρούσα ότι ο Άλκης θα είναι το τελευταίο θύμα. Θα συνεχίσω να εργάζομαι προς αυτήν την κατεύθυνση, να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός που λέγεται οπαδική βία. Οι γονείς του Άλκη δήλωσαν αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην θρηνήσει άλλη οικογένεια το παιδί της από την οπαδική βία. Με 4 νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες σημειώθηκε στα βορειοανατολικά της Λέσβου, ενώ περισυνλέγησαν από το λιμενικό 19 άτομα. Το σκάφος εντοπίστηκε εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Συνδεόμαστε με τη Μυτιλίνη και τον δημοσιογράφο Γιάννη Σινάνη για να μας ενημερώσει. Γιάννη. Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη. Για μία ακόμα φορά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, αφού μία βάρκα η οποία πλησίαζε την γραμμή, τη συνολική θαλάσσια γραμμή, για να πει τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δασκαλεμένοι όσοι βρίσκονταν επάνω σε αυτήν, 22 άτομα συνολικά από τους Τούρκους δουλέμπορους, την έσκησαν τη βάρκα και στη συνέχεια έπεσαν στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκαν οι άνδρες του λιμενικού σώματος να προβούν σε διάσωση. Δυστυχώς όμως από τα 22 άτομα που έπεσαν μέσα, τα 4 δεν κατάφεραν να επιπλέψουν πριν τους περισυλλέξουν οι άνδρες του λιμενικού σώματος και έχασαν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν είχαμε 18 διασωθέντες μετανάστες και 4 που έχασαν τη ζωή τους. Θα πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε συνεχείς ωραίες μεταναστών από την Τουρκία βεβαίως και μάλιστα σε σημεία που ποτέ δεν είχαν φτάσει μέχρι τώρα μετανάστες, και μιλάω για την πλευρά που βρίσκεται απέναντι από τις ελληνικές ακτές, δηλαδή από το κεντρικό Αιγαίο, που είναι ακριβώς από την πίσω πλευρά του νησιού και όχι μπροστά στις ακτές της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι οι Τούρκοι δουλέμποροι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να αποφύγουν τα μπλόκα του λιμενικού της ακτοφυλακής και βεβαίως της Frontex. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι. Το σκάνδαλο κλοπών χιλιάδων αρχαιοτήτων στο Βρετανικό Μουσείο συνεχίζει να φέρνει τα πάνω κάτω στη χώρα. Σφοδρή είναι η κριτική που ασκούν μέσα ενημέρωσης αλλά και βουλευτές στη διοίκηση του μουσείου. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Τζιωμάκη. Κατερίνα. Ιωάννα, εκτός από τις σημαντικότατες ανακατατάξεις που έχει φέρει το σκάνδαλο στη διοίκηση του μουσείου, έχει οδηγήσει και στην σφοδρή κριτική προς το ίδιο το μουσείο αλλά και την αξιοπιστία του. Συγκεκριμένα, να σου πω ότι σήμερα η βουλευτής των εργατικών, Μπέλη Ριμπέιρο Άντι, έκανε λόγο για γελία στάση του μουσείου με φόντο το σκάνδαλο απέναντι στις επιστροφές των αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Guardian, δήλωσε πως μία από τις πιο προσβλητικές δικαιολογίες που χρησιμοποιούν είναι ότι είτε οι άλλες χώρες στις οποίες ανήκουν αυτά τα αντικείμενα δεν θα μπορούσαν να τα φροντίσουν,
κρατήσουν, είτε ότι θα μπορούσαν να κλεβούν εάν επιστρέφονταν. Στη χώρα μας όμως υπάρχουν κάποιοι που τα βάζουν σε αγγελίες στο eBay. Να σου πω ακόμη πως φοδρή ήταν η κριτική και προς το Βρετανικό Μουσείο και του δημοσιεύματος του Independent, το οποίο κυκλοφορεί με τίτλο «Η επίστευτα φτωχή ασφάλεια του Βρετανικού Μουσείου άφησε τον κλέφτη να πάρει τη μαλφή». Και στηριζόμενος στην μαρτυρία πρώην επιμελητή του μουσείου, γράφει: «Ειδικοί και ερευνητές μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε αποθήκη την ίδια εβδομάδα ή ακόμη και την ίδια μέρα χωρίς επίβλεψη, αφήνοντας ανεκτήμητα αντικείμενα σε κίνδυνο». Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ο καιρός τρελάθηκε και ο Ευρωπαϊκός Νότος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι φλόγες τυλίγουν ξανά το νησί της Σικελίας, ενώ καταρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της στον Ευρωπαϊκό Νότο, στον αποέχο ενός καλοκαιριού κόλαση. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ιταλία συνεχίζονται την ώρα που τυφώνα χτυπά τη Μαγιόρκα της Ισπανίας. First the heat and now the storms. High winds and lashing rain swept through the Spanish island of Mallorca on Sunday, bringing with it flash flooding. Άνεμοι με ταχύτητα άνω των 75 μιλίων την ώρα σαρώνουν το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο. Οι καταρακτώδεις βροχές μετατρέπουν τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ καταστηματάρχες παλεύουν να σώσουν τα μαγαζιά τους. Δέντρα κόπηκαν στα δύο, ενώ καρέκλες βρέθηκαν στην παραλία λόγω των ανέμων. Mucho miedo a caer el pino y todo, y la silla del bar volaba, todo, todo, todo. ¿Lo ha visto usted esto? Sí, como se caía. Es que... Ha empezado el viento y yo he visto empezar a volar sillas por todos lados y me he asomado para ver las sillas y tal, y justo me giro y veo cómo está cayendo el árbol. Δεκάδες κάτοικοι αλλά και τουρίστες που είδαν ξαπλώστρες και ομπρέλες να βγάζουν φτερά έχουν τραυματιστεί από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στην Ιταλία οι φλόγες πολιορκούν για ακόμη μία φορά το νησί της Σικελίας. Τουλάχιστον 36 εστίες πυρκαγιάς ξέσπασαν στο νησί, ενώ κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα. Το αεροδρόμιο στην πόλη Τράπανη έμεινε κλειστό για ώρες, ενώ οι πυρήνες γλώσσες στο Παλέρμο έφτασαν μέχρι το δρόμο. Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του με τον φόβο πως οι φωνικές πυρκαγιές θα δώσουν τη σκητάλη στις φοβερές κακοκαιρίες, όλο ένα και να αυξάνεται. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Ιωάννα Τρούμπα. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.